Πόσα χιλιόμετρα είναι η Ανθίλη από εδώ? Από εδώ η Ανθίλη είναι 210 χιλιόμετρα. Πόση ώρα κάνατε για να έρθετε από την Ανθίλη? Μέχρι εδώ στο Σύνταγμα κάναμε 9 ώρες. Είναι δύσκολο να οδηγεί κάποιος τρακτέρ, ειδικά σε δρόμους κανονικούς? Έχει μια δυσκολία, και ιδίως όταν είσαι σε σχηματισμό, θα πρέπει να είσαι πιο πολύ προσεκτικός. Ελάχιστο. Η ουσία του θέματος είναι ότι περίμεναν πολύ περισσότερα τρακτέρ από τα 20. Πώς αποφασίσατε εσείς να βάλετε το δικό σας τρακτέρ, τη δική σας περιουσία, σε αυτή την περιπέτεια? Γιατί είναι μια περιπέτεια ένα τέτοιο ταξίδι, και αν ήσασταν σίγουρος ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα μετά? Καταρχήν τα 20 τρακτέρ εδώ ήταν καθαρά συμβολική η παρουσία τους, και έγινε μετά από συνεννόηση και με την αστυνομία. Δηλαδή η αστυνομία στο τέλος επέτρεψε να μπουν μέσα μόνο 20 τρακτέρ. Την πρόθεση ήταν βέβαια να κατεβούν περισσότερα, αλλά πως περιπτώσει με αυτά τα 20 τρακτέρ ξεκινήσαμε. Και το ότι βάλαμε τις περιουσίες σε ρίσκο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτά τα νομοσχέδια όσον αφορά το ασφαλιστικό, αν αυτή τη στιγμή περάσουν, είναι και το τέλος του μικρομεσαίου αγρότη. Και γι' αυτό ούτε εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι από την Ανθίλη, το τρακτέρ το έχω στο πλόγο της Ανθίλης, είμαι από την Παλαιά Γιαννητσού, από ένα χωριό της ιδιότητας 55 χιλιόμετρα από την Ανθίλη, και το πήρα άλλα 210 για να το φέρω εδώ. Δεν το έφερα γιατί για να το φέρω, το έφερα για αυτόν τον λόγο, γιατί αυτά δεν πρέπει να περάσουν. Πόσο κάνει ένα τρακτέρ, πώς μπορεί να αγοράσει ένας απλός αγρότης ένα τρακτέρ σήμερα? Είναι εύκολο? Όχι βέβαια, ιδέως για καινούριο τρακτέρ δεν το συζητάμε, γιατί οι τιμές είναι αστρονομικές. Ένα τρακτέρ μέσης υποδύναμης 80% ύπους έχει πάνω από 50-60 χιλιάδες. Άρα οι περισσότεροι όταν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο παίρνουν ένα μεταχειρισμένο. Για να πούμε ότι κάποιος θέλει να ξεκινήσει να γίνει αγρότης, και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον στην τσέπη, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα οι τράπεζες τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Στους νέους ιδιαίτερα που είναι άντροι. Πόσα χρόνια είστε αγρότης? Αυτό είναι το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Ήταν ο πατέρας μου και στη συνέχεια έχω ακολουθήσει εγώ. Είμαι από το 1992. Εάν συγκρίνετε το σήμερα με το πριν από 10, 20, 30 χρόνια, την εποχή του πατέρα σας, είναι χειρότερη ή καλύτερη η κατάσταση? Σήμερα είναι χειρότερη. Και είναι χειρότερη γιατί πριν από 30 χρόνια, πριν από 35 χρόνια, πριν από 25 χρόνια, αν κάποιος είχε 20-30 στρέμματα, μπορούσε να ζήσει την οικογένειά του, να σπουδάξει τα παιδιά του, όπως έκανε ο πατέρας μου με εμάς. Γιατί και εμείς, ο πατέρας μου δεν είχε, από το μηδέν ξεκίνησε, και εκείνες τις εποχές μπόρεσε, ας πούμε, να δημιουργήσει 5 πράγματα, να μείνουν σε μένα. Και εγώ αυτή τη στιγμή, παρόλο που τα βρήκα σε ένα βαθμό έτοιμα, δεν μπορώ να τα διατηρήσω. Αν σας ζητούσαν να ξαναρθείτε με το τρακτέρ στην Αθήνα, θα το ξανακάνατε? Αν ήταν για αυτούς τους λόγους, ναι, θα το ξανάκανα. Αν ήταν για αυτούς τους λόγους του αγώνα, θα το ξανάκανα, ναι. Θα πούμε και ευχαριστώ.